Και να περάσουμε στην τελευταία Ευαγγελική περικοπή. Η τελευταία Ευαγγελική περικοπή, 28 Δεκεμβρίου, η Εκκλησία μας διάβασε από το δεύτερο κεφάλαιο κατά Μανθαίον Ευαγγέλιο, στίχοι 13-23. Αναχωρησάντο δε αυτόν, ειδού άγγελος Κυρίου φαίνεται κατών αρτίος ευλέγων. Εγερθείς παράλαβε το παιδίον και τη μητέρα αυτού και φεύγε εις Αίγυπτον και είστε εκεί ως ανήπωση μέλιγαρ Ηρώδης ζητήν το παιδίον το απολέσει αυτό. Ο δε εγερθείς παρέλαβε το παιδίον και τη μητέρα αυτού νυκτός και ανεχώρησε εις Αίγυπτον. Και είναι εκεί ως της τελευταίης Ηρώδου ή να πληρωθεί το ρεθέν υπό το Κυρίου δε το προφήτου λέγοντος εξ Αιγύπτου εκάλυσα τον ιό μου. Τότε η Ρώδη Σιδών, ότι είναι επέκτη από το μάγον, εθυμώθη Λίαν, και αποστήλασαν ήλε πάντα στου πέδα του Σέμβεθρέμ, και εν πάση τη ορίη αυτή από διετού και κατωτέρω, κατά τον χρόνο ον εκρύβωσε παρά το μάγον. Τότε πληρώθη το ρεθέν υπό Ερεμίου του προφήτου λέγοντο, φωνή αραμαϊκούστη, θρήνο και κραθμό και ο δρυμό πολλή, Ραχήλ, κλαίωσα τα τέκνα αυτή, και ούκε θέλε παρακληθήνε ότι ο κεσίνα. Τελευτίσοντα δε του Ερόδου, ειδού, Άγγελος Κυρίου κατόναρ φαίνεται ότι Ιωσήφ εν Αιγύπτου λέγον. Εγερθείς παράλαβε το πεδίο και τη μητέρα αυτού και πορεύου εις γήν Ισραήλ. Τεθνίκα σιγάρι ζητούνται στην ψυχή του πεδίου. Ο δε εγερθείς παρέλαβε το πεδίο και τη μητέρα αυτού και ήρθε εις γήν Ισραήλ. Ακούσας δε ότι Ηρώδης βασιλεύει επί της Ιουδαίας αντί Ηρώδου του πατρός αυτού, αρχαίος αντί Ηρώδου του πατρός αυτού, εφοβήθη και επερθήν, χρηματιστής δε κατόναρ ανεχώρησε εις τα μέρη της Γαλλαίας και ερθόν κατόκισιν εις πόλη λεγωμένη Ναζαρέτ όπως πληρωθεί το ρεθέν δια των προφητών ότι Ναζωραίος κληθήσεται. Εδώ βλέπουμε ότι πράγματι ο Ιωσήφ ήταν ως προστάτης του παιδίου και της μητέρας του. Πώς? Να δεν λέγει πάρε ένας καρ' ο άγγελος, λέγει σήκω πάρε το παιδί και τη μητέρα της. Δεν λέγει πάρε το παιδί και το παιδί σας, το παιδί σας ή και τη γυναίκα σου, αλλά πάρε το παιδί και τη μητέρα του. Και πήγε στην Αίγυπτο ή φεύγει από τον Αίγυπτο. Ή τι πάλι λέγει, σηκώθηκε ο Ιωσήφ, πήρε το παιδί και τη μητέρα της και πήγε στην Αίγυπτο. Η μητέρα του πήγε στην Αίγυπτο ή έφυγε από την Αίγυπτο. Αν θα ήταν πραγματική η γυναίκα του Ιωσήφ, η μητέρα του Κυρίου, δεν θα έλεγε έτσι, θα έλεγε πάρε το παιδί σου και τη γυναίκα σου και πήγε στην Αίγυπτο ή φύγε από την Αίγυπτο. Επομένως, ο Θεός, επαναλαμβάνω, προώρησε πώς θα γεννηθεί ο Υιός του για να σώσει την ανθρωπότητα. Το δεύτερο σημείο που θέλω να εδώ είναι ότι ο Ευαγγελιστής εδώ σε αυτήν την περικοπή γράφει δύο προφητείες. Η μία είναι από τον Οσέ, 11 κεφάλαιο πρώτο στίχο, και ό,τι λέγει εκεί, εξ Αιγύπτου εκάλυσα τον ιό μου. Και η δεύτερη προφητεία είναι από το 38 κεφάλαιο του Ιερεμίου, 15 στίχο, που λέγει ότι η Ραχήλ, η γυναίκα του Ιακώβ, έκλαιγε για τα παιδιά της που έσφαξε ο Ηρώδης, επειδή ήταν φθαμένη εκεί τα κόκαλα της Ραχήλ, έκλαιγαν εκεί για τα αθώα παιδιά που σκότησε ο Ηρώδης. Αυτά, αγαπητοί Απόστολοι. Μάλιστα. Είναι πάρα πολύ σημαντικά. Βέβαια, χρειάζεται πολύς χρόνος για να αναλύσουμε σε βάθος τις Ευαγγελικές περικοπές. Εκείνο το οποίο εγώ θα ήθελα να καταθέσω για χάρη των τελευταίων κλείνοντας την εκπομπή είναι ότι καθημερινά αναζητούμε κάτι το θαυμαστό, αλλά όταν αυτό εμφανίζεται δεν το αξιολογούμε κατά τον τρόπο που θα έπρεπε. Η κατοχή του συνόλου του κειμένου της Καινής Διαθήκης και ένα σημαντικού μέρους από την Παλαιά Διαθήκη από έναν ολιγογράμματο βοσκό περνάει χωρίς να μας εντυπωσιάζει, γιατί έχουμε εθιστεί να εντυπωσιαζόμαστε από τα πελώρια μηδενικά που παρελάβουν καθημερινά στις μικρές οθόνες μας για να μας παρουσιάσουν το τίποτα. Είμαστε σε μια εποχή που ο Λόγος του Θεού δεν συγκινεί και στη συνέχεια
αρχίζουμε και θέτουμε εκείνα τα εναγώνια γιατί ο κόσμος πορεύεται κατά τον τρόπο που πορεύεται. Δεν είναι δύσκολο να δώσουμε την απάντηση αν επιστρέψουμε στον εαυτό μας και αναρωτηθούμε είναι σωστός ο δρόμος που βαδίζουμε. Ο Λόγος του Θεού μπορεί να μας καθοδηγήσει σε αυτό και ήδη ο αγαπητός Γιάννης τόνισε τη μεγάλη σημασία του να μελετούμε τακτικά την Καινή Διαθήκη και δευτερευόντως βέβαια και την Παλαιά Διαθήκη που δεν είναι όπως υποστηρίζουν κάποιοι σύγχρονοι η μυθολογία των Εβραίων αλλά είναι ο Λόγος του Θεού για το σχέδιό του επί της γης. Αγαπητέ Γιάννη, ευχαριστούμε πολύ που για μία ακόμη φορά ήρθες ακόμη. Έχεις ένα λεπτό για να κλείσεις. Να κλείσω, αγαπητέ Απόστολε. Ήθελα να πω στους αγαπητούς τελεθεατάς να διαβάσουμε την Αγία Γραφή, διότι η Αγία Γραφή που είναι ο Λόγος του Θεού μπροστά σε όλα τα βιβλία μοιάζει σαν τον ήλιο και όλα τα βιβλία του κόσμου, όσο καλά κι αν είναι, μπροστά στην Αγία Γραφή μοιάζουν σαν τα κεριά. Απόδειξης ότι η Αγία Γραφή μοιάζει σαν τον ήλιο είναι τούτο. Ποιος παρακαλώ, ποιος συγγραφεύς που έγραψε τόσα βιβλία ετόλμησε ή θα τολμήσει να πει αυτά τα λόγια που είπε ο Χριστός. Εγώ είμαι το φως του κόσμου. Ο ακολουθών εμεί, ο μη επιρπατήσει τη σκοτία, αλλά έχει το φως της ζωής. Ποιος ετόλμησε ή θα τολμήσει αυτά που είπε ο Χριστός επάνω στον τάφο του Λαζάρου. Εγώ είμαι η Ανάσταση και η Ζωή και αμέσως τον ανέστησε. Ποιος συγγραφεύσε τόλμησε να πει εγώ είμαι οδός και αλήθεια και ζωή και να προχωρήσω παραπέρα. Ποιος ετόλμησε ή θα τολμήσει να πει αυτά που είπε ο Χριστός. Ο ουρανός και η γη παρελεύσονται. Δε λόγοι μου μη παρέθωση. Θα έρθει μια μέρα ο ουρανός και η γη θα καταστραφούν, θα γίνουν στάχτη. Τα λόγια μου όμως θα μείνουν αιώνια. Γι' αυτό ας διαβάσουν οι αγαπητοί τελεθεατοί την Αγία Γραφή, να γίνουν εραστέ της βίβλου, να περάσουν καλά και εδώ και όταν θα έρθει αυτή η ευλογημένη ώρα, να φύγουμε από τον κόσμο τούτο, να πάμε στην πέρα του τάβου ζωής. Διότι η ζωή του ανθρώπου δεν σβήνει, δεν τελειώνει στο φιάρι του νεκροθάφτη, αλλά ζει και πέραν του τάφου, να πάμε και να είμαστε μαζί με τους Πατριάρχες, Προφήτες, Αποστόλους, Αγίους της Εκκλησίας μας, στην επαράνω βασιλεία του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος. Αμήν. Αγαπητοί τηλεθεατές, ευχαριστούμε που μας παρακολουθήσατε για μία ακόμη φορά. Εύχομαι ευλογημένος ο καινούριος χρόνος.